Τι ωραία που δώσαμε σημασία στις λεπτομέρειες. Θα επικαλεστώ και εγώ την κυρία Μαλέρου και θα πω σημασία στις λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, τώρα όπου είστε. Δείτε μια λεπτομέρεια που σας φτιάχνει τη διάθεση. Δείτε μια λεπτομέρεια που σας φτιάχνει το κέφι. Μπορεί να είναι ο εαυτός σας το καθρέφτη. Μπορεί να είναι ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο. Μπορεί να είναι μια αγαπημένη εκπομπή στην τηλεόραση. Μπορεί να είναι ένα φαγητό του γούστου σας που θα πείτε πω, τι ωραίο φαγητό θα φάω σήμερα. Ό,τι και αν είναι, επιλέγουμε πραγματικά να εστιάζουμε στα θετικά, κυρίες και κύριοι, γιατί τα χρειαζόμαστε. Εγώ προσωπικά θεωρώ, το έλεγα και νωρίτερα, ότι είναι μονόδρομος. Επιλέγοντας τα θετικά, μόνο καλό μπορεί να βγει. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι στη μία. Έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος και τα σώστη στην TV. Λίγο αργότερα στις 5 το απόγευμα, Νίκη Σταματιάδου και ενημέρωση από τη Βεργίνα τηλεόραση. Και βεβαίως τώρα κλείνουμε με απόσπασμα της εκπομπής του Στέργιου Καλόγερου, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, με τον οποίο έχετε ραντεβού 8 και 4 το βράδυ. Γεια σας. Με τον Πρωθυπουργό να λέει θα πάω στον Όλυμπο μετά τις εκλογές, το Μάιο δηλαδή, με γρίφους, έτσι και αλλιώς βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Είναι καλό που η κυβέρνηση εξαντλεί την τετραετία και έτσι πρέπει να γίνεται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν την τετραετία και όχι κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια πάμε σε εκλογές και πάλι σε εκλογές. Και από την άλλη βέβαια, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη είναι η τσέπη. Αν έχει χρήματα για να ψωνίσει, αν έχει χρήματα για να μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες αγορές, να μεγαλώσει τα παιδιά, να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις. Φαίνεται ότι παρόλο τις προσπάθειες αυτό δεν έχει κατορθωθεί για ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού πληθυσμού αλλά και του ευρωπαϊκού λαού. Φαίνεται όμως ότι είναι λίγο φαϊνότερο πως εάν οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης είχαν την πολιτική δύναμη, είχαν τη δύναμη και δεν ήταν κάποιοι εξ αυτών εξαρτώμενοι από τα παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα, θα προχωρούσαν πολύ νωρίτερα στο πλαφόν, τόσο σε τιμή του πετρελαίου όσο και σε τιμή του φυσικού αερίου. Με αυτόν τον τρόπο, αν είχαν προχωρήσει, θα είχε αποφευχθεί όλη αυτή η αύξηση των τιμών και η ακρίβεια. Δεν το κάνανε, γιατί και κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι συμπαρασύραν και τους υπόλοιπους ήταν μέρος του παγκοσμίου σχεδίου για οικονομική καταστροφή των πολιτών της πιο εύρωστης περιοχής του κόσμου, που ήταν η Ευρώπη. Καταστρέψανε την ευρωπαϊκή οικονομία. Δημιουργήσαν νέα δεδομένα, νέα ήθη, νέα έθιμα. Βλέπετε τι γίνεται. Όλα για εξοπλισμούς. Η Ελλαδίτσα κάνει τρομερούς εξοπλισμούς, όλη η Ευρώπη κάνει εξοπλισμούς, οι Γερμανοί κάνουν τρομερούς εξοπλισμούς, οι Ιαπωνέζοι, οι Κινέζοι, όλοι, χαμός γίνεται, αλλά λεφτά, πού είναι τα λεφτά, στους λίγους πάλι. Οι πολλοί κάθονται και κοιτάνε και λένε, κρίμα, πάλι μας κοροϊδέψανε, κρίμα, πάλι μας εξαπατήσανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, με την ακρίβεια, την ανεργία, τον πληθωρισμό, να τεινάζουν, όπως σας είπα, στον αέρα τις οικονομίες των κρατών αλλά και τις οικονομίες των οικογενειών, την ίδια στιγμή που στον Ταβός, στην σύνοδο που θα γίνει για πρώτη φορά χωρίς χιόνι, περιμένουμε να δούμε μπας και είναι για μας μία μέρα άσπρη, μιας και δεν υπάρχει χιόνι για αυτούς που θα πάνε εκεί. Εκεί λέει που καθορίζεται το πώς θα κινηθεί η οικονομία του κόσμου στον Ταβός. Τα ξέρουμε αυτά. Βγαίνει η κυρία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει πως θα είναι πολύ δύσκολο το 23, ανάκαμψε το 24. Το ακούμε και αυτό, ελπίζουμε στην ανάκαμψη. Μεγάλη ανάπτυξη πιστεύει ότι θα υπάρχει, πιστεύει το ΔΕΛΤΑ, αν είναι τάφο, θα υπάρχει το 2024 για την παγκόσμια οικονομία, που όμως τονίζει μπορεί στο 23 το ακαθάριστο εθνικό προϊόν των κρατών να μειωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ίσο με 7%. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες οικονομίες που δεν θα αντέξουν θα τεναχτούν στον αέρα, θα καταστραφούν. Αυτό σημαίνει το μείον 7% μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή που βγαίνει η Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα έχει το τρίτο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέσιμο εισόδημα πολιτών, μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ή τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, είναι η Ελλάδα. Δηλαδή έχει κάθε οικογένεια τα λιγότερα χρήματα για να διαθέσει προς αγορές. Αυτό φυσικά δεν μας τιμά όταν έχουμε πέσει τόσο πολύ χαμηλά, κυρίες και κύριοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είμαστε 25 δηλαδή από τους 27 και όπως σας είπα καμπανάκι για νέους πολέμους από τον Ταβός, για νέους εμπορικούς πολέμους αυτή τη φορά, που καμιά φορά αυτή η πόλεμη μπορεί να είναι και χειρότερη από αυτούς που γίνονται. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τις Βρυξέλλες, αλλά ο αντίκτυπος είναι πανευρωπαϊκός και όχι μόνο. Κάποιοι προφανώς ενοχλήθηκαν από κάποιες καλές συμφωνίες που πέτυχε το Κατάρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανώς άλλες χώρες, πιθανώς αντίπαλοι, και οι κάποιοι δεν πήραν αυτό που τους είχαν υποσχεθεί, δηλαδή τα χαλάσαν, αυτό που λέμε, στη μοιρασιά. Κάπως έτσι, μία από τις δύο είναι η αιτίας, ξεκίνησε και το Qatar Gate, η Κατάρα δηλαδή, Κατάρ. Το Qatar Gate, με αποτέλεσμα όπως γνωρίζουμε, η δική μας η κυρία Καϊλή να είναι προφυλακισμένη. Ο νούμερο ένα, ο εγκέφαλος του Qatar Gate, ο πρώην ευρωβουλευτής, ο κύριος Αντώνιο Παντσέρη, να προσπαθεί να ελαφρύνει, προσπαθεί μάλλον να ελαφρύνει τη θέση του και κάνει μια συμφωνία με την εισαγγελία στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι εγώ θα σας δώσω όλα τα στοιχεία, όλους όσους είναι εμπλεκόμενοι, όσους ξέρω δηλαδή, εσείς θα μου μειώσετε την ποινή. Αυτή η συμφωνία έχει γίνει. Ο νούμερο ένα, ο εγκέφαλος του Qatar Gate, αρχίζει και κελαϊδάει. Ήδη η λογίστρια του, κυρία Μόνικα Μπελίνη, στην Ιταλία συνελήφθη, κρατείται στις φυλακές του Μιλάνου για συνωμοσία, διαφθορά, διακίνηση βρώμικου χρήματος κτλ. Φαίνεται ότι αρχίζει και κελαϊδάει ο κύριος Αντώνιο Παντσέρη, ο εγκέφαλος, όπως γράφουν και όπως λένε, του Qatar Gate. Το ερώτημα είναι όμως αν θα είναι εμπλεκόμενα άλλα ονόματα προερχόμενα εξ Ελλάδος, τι θα δείξουν οι επόμενες ημέρες. Και φυσικά πρέπει να σας πω ότι αυτά που διαβάζω, ότι υπάρχουν, λέει, σακούλες με 20.000 ευρώ, τα οποία έπαιρνε ο κάθε ευρωβουλευτής ή κάποιοι ευρωβουλευτές μάλλον ανά τρεις μήνες και ήταν προερχόμενα από το Κατάρ, εγώ θέλω να πω, και δείξτε παρακαλώ την Ευρωβουλή μόνο, εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσό για να δίνουν στον ευρωβουλευτή να λαδώνουν κάποιους ευρωβουλευτές ένα ποσό με 20.000 ευρώ, όταν γνωρίζουμε όλοι ότι οι ευρωβουλευτές έχουν ένα μισθό της τάξης των 15 με 20.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα τέτοιο ποσό μάλλον είναι ευκαταφρόνητο για να δεχτεί ένας ευρωβουλευτής να τα πάρει, που λέμε, με σκοπό να ευνοήσει τις αποφάσεις υπέρ του Κατάρ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα, σε ένα νέο πιθανώς πολύ πολύ μεγαλύτερο σκάνδαλο, το σκάνδαλο της αγοράς των εμβολίων. Είναι συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια στα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ευρώπη και στην Αμερική, τα μεγαλύτερα μάλλον σκάνδαλα στην Ευρώπη και στην Αμερική να έχουν γερμανικό άρωμα, όπου οι Γερμανοί στην Αμερική πληρώσανε με το παραπάνω, στην Ελλάδα βέβαια που είναι μπανανία τους δεν δώσανε ευρώ για τα σκάνδαλα και όλα αυτά. Γιατί να δώσουν ευρώ αφού όλοι έχουν ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος? Ο εδώ εικονιζόμενος κύριος Μπουρλά είναι ο businessman, ο άνθρωπος που για τον λογαριασμό της εταιρείας του την απογείωσε, της έδωσε δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια η εικονιζόμενη κυρία, Γερμανίδα παρακαλώ, Γερμανίδα, η οποία ή τοποθετήθηκε πρόεδρος στην Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και άμα ακούς Γερμανό και δουλειά έχεις το μυαλό σου αμέσως στη μίζα, γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν νόμιμη μίζα στη Γερμανία, δεν ξέρω αν είναι ακόμη. Κυρία λοιπόν εδώ στο στιγμιότυπο που βλέπουμε με τον δικό μας τον κύριο Μπουρλά, ήταν όλο χαρές, χαμόγελα, η γλώσσα του σώματος που λέμε δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ πολύ καλή σχέση που μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, να μην είναι καν επιλήψη, μόνο μια απλή καλή σχέση. Όμως όταν βγαίνουν και το Πολίτικο και η New York Times και λένε ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκλεινε συμφωνίες για 1,8 δισεκατομμύρια δόσεις της Pfizer με SMS και κλήσεις, και όταν αυτές οι συμφωνίες των δισεκατομμυρίων ευρώ δεν έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μάθουμε ρε παιδί μου τι συμφώνησε αυτή η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλαδή στο τέλος θα κάνουμε το σταυρό μας και θα λέμε ο Θεός είναι μεγάλος και μας έστειλε τους Γερμανούς να μας σώσουν από την πανδημία, αυτό θα λέμε ή θα λέμε κάτι άλλο? Γιατί δεν νοείται
ο Γερμανός, αντί να βάλει την BioNTech μπροστά, τη γερμανική BioNTech, να βάζει την αμερικανική Pfizer, να γίνεται μία σύμπραξη. Θα μου πεις, είναι κακό? Όχι. Είναι παράξενο? Ούτε. Είναι συνηθισμένο? Ναι. Αλλά όλο τυχαίως ένας αμερικανικός κολοσσός παντρεύεται με μία εταιρεία γερμανική, την BioNTech, και παίρνει του κόσμου τα δισεκατομμύρια. Δεν σας προξενεί εντύπωση αυτό? Εμένα μου προξενεί μεγάλη εντύπωση, κυρίες και κύριοι. Και καλέσανε τον κύριο Μπουρλά τον Ιούνιο να πάει στην Επιτροπή, στην αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να τους πει 5 πράγματα για όλες αυτές τις συμβάσεις. Ο κύριος Μπουρλά τους αγνόησε, και ενώ όσος έγραψε στα παλιά των υποδημάτων δεν πήγε. Οι ευρωβουλευτές είναι πάρα πολύ θυμωμένοι και σκέφτονται να κάνουν απαγορεύσεις στη Pfizer, όμως πριν προχωρήσουν σε οτιδήποτε θα πρέπει να ρωτήσουν τους Γερμανούς, δική μου σύσταση αν και το γνωρίζουν, και από εκεί και πέρα, όπως προχωράει η κατάσταση, μάλλον δεν θα δούμε γρήγορα στο φως της δημοσιότητας αυτές τις περιβόητες απόρριτες συμβάσεις και να δίνεις δισεκατομμύρια γερμανικής έμπνευσης. Μόνο μπορούσαν να είναι αυτές τις συμβάσεις. Οι Γερμανοί είναι γνωστοί για το ποιόν τους. Δεν λέω, η κυρία μπορεί να είναι αθώα περιστερά και να ενήργησε μόνο προς όφελος του ευρωπαϊκού λαού. Ουδείς δεν το ξέρει αυτό. Μπορεί να είναι και έτσι. Και να λέμε να είναι καλά η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν. Όμως, όταν εγώ βλέπω ότι έγιναν business δισεκατομμυρίων, κοιτάξτε εδώ αγάπες και χαρές, κοιτάξτε εδώ λάμπουν και τα αυτιά της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κοιτάξτε το σώμα της, είναι όλο χαρούμενο. Τέτοια χαρά, ρε παιδί μου, σπάνια βλέπεις. Ο κύριος αυτός εδώ βέβαια έχει κάθε λόγο, ελληνικής καταγωγής, τη Θεσσαλονίκη μας, έχει απογειώσει τη Pfizer, έχει κάνει τη συμφωνία του αιώνα. Τον ζηλεύει ο Biden, προσπαθεί να τον ξεπεράσει με τα πολεμικά τώρα, με τα όπλα, τα πολεμικά, με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Biden Μπουρλά, εγώ νομίζω ότι ο Μπουρλά θα είναι πρώτος. Πολλά δις, αλλά ο Biden έχει μέλλον. Ποιος ξέρει τι μπορεί να κάνει μετά το Κίεβο και την Μόσχα, μπορεί να κάνει τον πόλεμο Ταϊβάν, Πεκίνο. Ο χαμός δηλαδή. Άρα, εν πάση περιπτώσει, πάμε τόσα δικά μας, πληρώσαμε δις. Παγορεύεται να ξέρουμε γιατί τα πληρώσαμε και πού πληρώσαμε, πόσα πληρώσαμε, τι λένε αυτές οι συμβάσεις. Υπογράφουμε, λέγονται, συμβάσεις υπέρ των φαρμακευτικών. Θα μου πείτε, πανδημία ήταν, ρε παιδιά, δεν ξέραμε τι γινόταν, οπότε μη ζητάμε πάρα πολλά. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, είναι και λίγο διαφορετικά, γιατί είπαμε τα συμβόλαια των εμβολίων έχουν μπει στο στόχαστρο της Ευρωβουλής. Η Ευρωβουλή θα καλέσει την κυρία Ursula von der Leyen, την οποία, να σας θυμίσω, και από ό,τι διαβάζω, σε παλιότερη θέση που ήταν ως υπουργός εκεί στη Γερμανία, υπουργός άμυνας, αν δεν κάνω λάθος, πάλι για τα ίδια την κατηγόρησαν. Δεν θέλει να ενημερώνει, έχει αυτό το κακό ως Γερμανός. Και να, πριν πάμε στα εθνικά θέματα, κυρίες και κύριοι, να σας πω πως ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν εάν το εμβόλιο της Pfizer κατά το COVID ευθύνεται για εγκεφαλικά επεισόδια. Το CDS είναι η εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το CDS των Ηνωμένων Πολιτείων, έχει καταγγελίες, εξετάζει εάν ευθύνεται το εμβόλιο της Pfizer για εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα άνω των 65 ετών. Υπάρχουν, λέει, έχει εντοπιστεί ένα προκαταρτικό σήμα ασφαλείας για το επικυρωμένο εμβόλιο της Pfizer BioNTech κατά του COVID και ερευνούν κατά πόσο δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα άνω των 65 ετών. Εγώ μεταφέρω την πληροφορία, δεν είμαι γιατρός. Υπάρχουν πάρα πολλές παρενέργειες, το έχουμε πει, που δεν τις έχουμε δει, που δεν έχουν καταγραφεί για πολλούς λόγους. Δεκάδες είναι οι παρενέργειες, εκατοντάδες, ό,τι θέλετε πείτε. Κάποιοι συνάνθρωποι που μας έχουν πάθει μεγάλες παρενέργειες, αλλά δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημιώσεως. Από ό,τι διαβάζουμε, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέονται συμβάσεις δισεκατομμυρίων με τις φαρμακευτικές. Δεν είναι μόνο η Pfizer, είναι και άλλες, η Moderna και όλες αυτές οι φαρμακευτικές εταιρείες που μας δώσανε τα εμβόλια κατά του COVID. Και πάμε τώρα λίγο στα θέματα τα αμυντικά, στα θέματα τα ελληνοαμερικανικά, όπου φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κυρίες και κύριοι, πιθανώς να ενδώσουν
στον Ερντογάν και αυτό θα είναι μία ήττα της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην ερντογανική πολιτική, γιατί έχουμε την ερντογανική πολιτική της δικτατορίας, του φασισμού, των γενοκτονιών, των βιασμών και βέβαια της εισβολής και κατοχής εδαφών ξένων κρατών, όπως είναι στην Κύπρο, όπως είναι στη Συρία, όπως είναι στην Αρμενία. Όλα αυτά, η πολύ καλή σχέση που έχει με τους Ρώσους, η αγορά των S-400, η μη συμμετοχή του και η συμμόρφωσή του με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ για κυρώσεις στη Ρωσία. Όλα αυτά όμως φαίνεται πως δεν στέκονται εμπόδιο για τον κύριο Biden, ο οποίος το όνομα της πώλησης, της business δισεκατομμύριων ευρώ, αποφασίζει ότι πρέπει να δώσει πολεμικά αεροσκάφη F-16 στην Τουρκία. Αγνοώντας λοιπόν ο κύριος Biden όλα αυτά που σας προανέφερα, δηλαδή την αγορά των S-400, την εισβολή και κατοχή από την Τουρκία δαφών ξένων κρατών, τη δικτατορική πολιτική του Ερντογάν, έχει φυλακίσει τους μισούς αντιστασιακούς, την δημοκρατία που επικρατεί στην Τουρκία, την καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις παραβιάσεις και παραβάσεις, η Τουρκία νούμερο ένα παραβάτης του διεθνούς ποινικού δικαίου αυτή τη στιγμή. Τα αγνοεί όλα αυτά ο δημοκράτης κύριος Biden στο όνομα της business και λέει θα σας δώσω F-16. Και η δική μας εδώ, δια του λαγού, υφυπουργού παιδείας, που δεν έχει καμία σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, προφανώς αυτό βρήκαν οι Αμερικανοί και τον κάνανε λαγό, βγήκε με την βοήθεια του αγαπητού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρίδη, και τι είπε? Δεν έχω αντίρρηση, δεν έχουμε αντίρρηση, λέει. Μπράβο, ρε Συρίγο, να πάρουν, είπα, τα F-16 αντί να πάρουν ρωσικά. Τα ΔΕΦΗ, καθηγητής Συρίγος, έχετε ακούσει τη δήλωσή του, ο οποίος βέβαια πολιτικά εκμηδενίζεται και αυτό θα φανεί και στις επόμενες εκλογές. Και εδώ έχουμε την μεγάλη μάχη Μενέντες Μπιλιράκης από τη μία, Biden Συρίγος από την άλλη, ποιος θα περισχύσει για να πάρουν τα τουρκικά, τα αμερικανικά F-16 οι Τούρκοι ή όχι. Και το ερώτημα είναι, αγαπητοί μου φίλοι, πώς θα μπορέσει ο ελληνικός λαός, η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει στην κυριολεξία σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Δείξτε πλάνα καλύτερα. Πώς θα μπορέσει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει, γιατί εδώ πέρα έχουμε το εξής. Η ελληνική κυβέρνηση θα δεχτεί όλα αυτά τα οποία γίνονται, και όλα αυτά τα οποία γίνονται σημαίνει ότι αποδεχόμαστε αυτά τα οποία κάνουν οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί, ή θα πρέπει να πούμε στους φίλους μας τους Τούρκους και στους φίλους μας τους Αμερικανούς ότι εφόσον προχωρήσει αυτή η συνεργασία, αυτό το deal, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε και εμείς σε πιθανή αναθεώρηση των αμυντικών συμφωνιών που έχουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε παραχωρήσει γη και ύδωρ όλη την Ελλάδα, η οποία έχει γίνει μια απέραντη αμερικανική βάση. Άποψή μου, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να θέσει θέμα ότι αν δώσετε αυτά, δεν είμαστε αυτοί που είμαστε. Άλλα μας λέγανε μέχρι χθες, άλλα κάνουμε μέχρι σήμερα.